Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι για 13 χρόνια οι συνταξιούχοι τσακίζονται σε όλες τους τις αποδοχές, τις κύριες, τις επικουρικές συντάξεις, σε όλα τους τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να λογίζονται αυξήσεις αυτά που η κυβέρνηση φέρνει σήμερα. Το 7,5% όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 12-13%, όταν εξαιρούνται από αυτές τις αυξήσεις οι επικουρικές συντάξεις, όταν οι αυξήσεις που επικαλείται η κυβέρνηση θα δοθούν σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, που δούλεψαν τα περισσότερα χρόνια και θα έχουν το δεύτερο συμψηφισμό, δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Αντίθετα, με τις αυξήσεις του τιμάριθμου θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί που είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να δοθούν αυξήσεις τώρα στις συντάξεις, να δοθούν αυξήσεις και να γίνει κατώτερη σύνταξη από 384 ευρώ και 360 που είναι, να πάει στα 650 ευρώ και από εκεί να συνεχίζονται οι αναλογικές συντάξεις. Να δοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους που από το 2015 όλες οι κυβερνήσεις και αυτοί και οι προηγούμενοι τα περιφέρουν σαν έναν άταφο νεκρό και τρέχουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια για να βρουν το δίκαιο τους που δεν θα το βρουν ποτέ όσα δικαστήρια και να κάνουν και δεν έχει πάρει κανείς τίποτα από αυτή την υπόθεση. Η εισφορά αλληλεγγύης, που είναι λυπηρό ότι οι συνταξιούχοι να πληρώνουν για τη νέα γενιά, καταργείται μόνο η φορολογική και όχι η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι του ΑΚΑΓΕ και θα πρέπει να καταργηθεί. Να επανέλθουν τα δώρα μας. Όχι τα δώρα που ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό που ονομάστηκε ένα είδος δώρο, αλλά να δοθούν τα δώρα όπως είναι πληρωμένα σε όλη μας τη ζωή οι συνταξιούχοι και τα πληρώνουν και σήμερα οι εργαζόμενοι, που αν έπαιρναν δώρο θα έπαιρναν άλλη μία σύνταξη επάνω στο εισόδημά τους στο συνταξιουργικό. Για τον ΟΓΑ πρέπει ο ΟΓΑ και να ισχύει για τον συνταξιούχο του ΟΓΑ ό,τι ισχύει για τους συνταξιούχους, τους υπόλοιπους συνταξιούχους, για τη σύνταξη την εθνική. Γιατί το κατώτερο, αυτό που λέει κατώτερη σύνταξη, εν πάση περιπτώσει μπορεί να δίνεται όποια ερμηνεία, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά να δίνονται ακριβώς τα χρήματα εκείνα που παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι και φυσικά αυτά τα ποσά να ανεβούν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εδώ, αφού το νομοσχέδιο κάνει ορισμένες ρυθμίσεις για τους μικρούς επαγγελματίες που πραγματικά υποφέρουν και εν πάση περιπτώσει θα αυξηθούν οι δόσεις που πρέπει να αποδώσουν για να πάρουν τη σύνταξή τους, εδώ τα χρέη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι τεράστια πραγματικά και αυτά με έναν τρόπο σιγά σιγά χαρίζονται. Και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ορισμένους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα. Δεν έχουν εξισωθεί οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα με τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα για τα ανήλικα τέκνα, που οι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα καλά τα παίρνουν κτλ. Κάποιοι από τον ιδιωτικό τομέα προσέφυγαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν από τις αρχές του 2010 και νωρίτερα. Τότε ο ΕΦΚΑ τους απέδωσε τα χρήματα αυτά με την πρωτόδικη απόφαση. Στη συνέχεια προσέφυγε στα δικαστήρια, σε ανώτερα δικαστήρια, τα οποία απέρριψαν αυτές τις αγωγές. Δεν είχαν κάνει όμως προσφυγές γιατί ήταν κοστοβόρες και τα λοιπά. Ο ΕΦΚΑ τους ζητάει να δοθούν πίσω αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα φυσικά είχαν τόκους, επιτόκια και τα λοιπά, έχουν φτάσει σε υπέρογκα ποσά. Αυτοί οι συνταξιούχοι δεν έχουν εισοδήματα και δεν μπορεί να τα εισπράξει με κανέναν τρόπο ΕΦΚΑ και το έχουμε συζητήσει αυτό και με τη διοίκηση. Και αυτοί οι συνταξιούχοι λοιπόν ούτε περιουσιακά στοιχεία έχουν, είναι ακατάσχετη η σύνταξή τους, ο ΕΦΚΑ δεν πρόκειται ποτέ να εισπράξει τίποτα και έτσι αυτοί θα είναι φορτωμένοι σε όλη τους τη ζωή με ποσά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Επομένως νομίζουμε ότι αυτή είναι μια αδικία, τουλάχιστον αφού δεν έχουν δικαιωθεί ακόμα
και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα να παίρνουν ό,τι με τα ανήλικα τέκνα στο δημόσιο τομέα, ας γίνει αυτή η ρύθμιση που νομίζουμε θα απαλλάξει αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.